Με απειλές γεωτρήσεων και ερευνών που μπορεί να φτάσουν μέχρι την Κρήτη, απαντά η Άγκυρα στην κριτική που δέχεται για την ΑΟΣ και τα μηνύματα που στέλνει η Αθήνα. Greece will continue to protect its sovereignty and sovereign rights across its territory against any challenge and threat. Always in accordance with international law and the international law of the sea as reflected in the UNCLOS. Στην Άγκυρα, το Υπουργείο Άμυνας απάντησε σε όσους εντός Τουρκίας ασκούν κριτική ότι η κυβέρνηση φοβήθηκε να στείλει τα ερευνητικά της πλοία σε περιοχές που θα προκαλούσαν ελληνική αντίδραση. Το Υπουργείο, που έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Χουλουσί Ακάρ, επανέφερε με χάρτη την τουρκική εκδοχή για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημοσίευσε σε ανακοίνωση το χάρτη που κατέθεσε στον ΟΗΕ το Μάρτιο του 2020 και στον οποίο εμφανίζει τις τρέχουσες έρευνες του όρου Τσιρέης βόρεια της Κύπρου, αλλά και τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που φτάνει έως και την Κρήτη. Οι περιοχές για τις τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης καθορίζονται σύμφωνα με τις επιστημονικές, τεχνικές προϋποθέσεις και ανάγκες σύμφωνα με την υφαλοκρηπίδα μας. Η προστασία και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια πατρίδα μας θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα όπως γίνεται μέχρι τώρα. Kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğalgaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye'nin bu çabaları özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırıyorsa da bu konuda kararlı tavrımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın milli bir beka sorunu olduğunu tarih bize göstermektedir. Την ώρα που ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Αμερική για να υπογράψει με τον Άντονι Μπλίνκεν την Ελληνοαμερικανική στρατιωτική συμφωνία, η παρουσία των Αμερικανών F-15 στους ελληνικούς ουρανούς δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.